σε εκρηκτικά επίπεδα η ακρίβεια. Φιάσκω το καλάθι του νοικοκυριού. Σε είδη πολυτελεία έχουν μετατραπεί τα προϊόντα πρώτη ανάγκη με του πειραματισμού τη κυβέρνηση. Αυξήσει στι τιμέ των προϊόντων από 70% έω και 146% καταγράφονται σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκη, όπω αποκαλύπτει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδα Γεσέ. Η ασιοδοσία και η παντελή έλλειψη μέτρων και ελέγχων οδήγησαν το 2022 στην αύξηση της τιμής με ταυτόχρονη μείωση της ποσότητας της συσκευασία σε 238 τρόφιμα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρνείται να προχωρήσει σε παρεμβάσει μείωσης φόρων και ρύθμιση της αγοράς όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνεχίζει μια πολιτική που ενισχύει τα μεγάλα συμφέροντα, αδιαφορώντας για τους δοκιμαζόμενους πολίτες. Νοικοκυριά Οι και επιχειρήσει δεν βγάζουν τον μήνα ενώ δέκα φίλοι τη κυβέρνηση, δέκα αφημοί βγάζουν κάθε μήνα όσα έβγαζαν σε μια πενταετία. Μόνη η διέξοδο η πολιτική αλλαγή και η προοδευτική διακυβέρνηση. Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στι εκλογέ και μια νέα οικονομική πολιτική που θα βασίζεται σε δίκαιη αύξηση εισοδημάτων, δίκαιη αναδυνομή με τέλο στην και δίκαιη ρύθμιση χρεών.